Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Χαμά είναι δυνητικά έτοιμη να απελευθερώσει του σχεδόν 200 ομήρου που κρατά εάν το Ισραήλ σταματήσει την εκστρατεία των αεροπορικών επιδρομών στη λωρίδα τη Γάζα. Η τρομοκρατική ομάδα τη Χαμά ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ότι έκανε μια τέτοια προσφορά. Ο εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Νάστερ Κανάνη μίλησε σε συνέντευξη τύπου στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι ο κύριο χορηγό τη Χαμά στον αγώνα τη εναντίον του Ισραήλ. Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να απελευθερώσουν τους πολίτες και τους αμάχους που κρατούνται από τις ομάδες αντίστασης, αλλά το θέμα τους ήταν ότι τέτοια μέτρα απαιτούν προετοιμασίες που είναι αδύνατες να γίνουν υπό τον καθημερινό βομβαρδισμό από τον Ισραηλινό στρατό εναντίον των διάφορων περιοχών της Γάζας. Η Χαμά έχει πει ότι θα ανταλλάξει του αιχμαλώτου με χιλιάδε Παλαιστίνιου που κρατούνται από το Ισραήλ με το είδο των αμφίδρομων συμφωνίων ανταλλαγή που έχουν συναυθεί στο παρελθόν. Ακούσαμε από την αντίσταση ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνεχίσουν να αντιστέκονται, είπε ο Καναάνη αναφερόμενο στη Χαμά. Είπαν ότι η αντίσταση έχει τη στρατιωτική ικανότητα να συνεχίσει να αντιστέκεται στο πεδίο τη μάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας οδήγησαν στην ανακάλυψη 20 εκτοξευτών ρουκετών κοντά στα σύνορα Λιβάνου Ισραήλ. Ο στρατός αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τέσσερις από τους εκτοξευτές που ανακαλύφθηκαν είχαν ρουκέτες μέσα τους και ήταν έτοιμοι να εκτοξευθούν στο Ισραήλ. Ο στρατό λέει ότι οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε εργάζονται για την αποσυναρμολόγηση των εκτοξευτών οι οποίοι ανακαλύφθηκαν κοντά στο χωριό Κλαϊλέι, κοντά τη πόλη του λιμανιού τη Τύρου. Τι τελευταίε ημέρε, δεκάδε ρουκέτε εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προ το βόρειο Ισραήλ, καθώ αυξάνεται η ένταση στην περιοχή λόγω του πολέμου στη Γάζα, μερικέ από παλαισθηνιακέ τρομοκρατικέ ομάδε και άλλε από τυχέ οι Ισραηλινέ δυνάμει πραγματοποίησαν δεκάδε πλήγματα στη λωρίδα τη Γάζα τι τελευταίε ώρε. Οι στόχοι περιλαμβάνουν αρχηγία τη Χαμάς, θέσει εκτόξευση όλμων και έναν αριθμό τρομοκρατών σε στρατιωτικό συγκρότημα σύμφωνα με τον IDF. Ο Ισραηλινό στρατό λέει ότι έπληξε επίση το κέντρο διοίκηση του Αλικαντή, ενό διοικητή των κομμάτων τη Χαμά, ο οποίο σκοτώθηκε σε Ισραηλινό χτύπημα πριν από δύο ημέρε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.